διαστροφές στο καλό του ή οτιδήποτε. Πώς θα οδηγηθεί κανείς να καταλάβει. Είναι ένας τομέας καταρχήν που επειδή δεν θα μιλήσει εύκολα ο άλλος, δεν μας χρησιμεύει ιδιαίτερα αν δεν μπορεί να ανοιχτεί το. Επομένως, και πάλι αποφεύγουμε να διερευνούμε αυτό τον τομέα, εκτός και αν μας το πει. Άμα έρθει ο άλλος με θέμα σεξουαλικό, θα το συζητήσεις. Αλλά αν έρχεται για οτιδήποτε άλλο, εγώ αποφεύγω να ρωτάω για τα σεξουαλικά, εκτός και αν μου χρειάζεται απόλυτα και έχει τη δυνατότητα ο άλλος να μιλήσει. Ή μπορεί στα επόμενα ιστορικά να ξανοιχτεί και να μιλήσει. Επομένως, εάν σου δοθεί το ερέθισμα και σου ανοιχτεί ο ασθενής, θα αξιολογήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι από την συμπεριφορά να πάμε στο συναίσθημα και να πάμε στη σκέψη και να πάμε στην πρόθεση. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εντάξει, να δούμε, ας πούμε, έχουμε, είπαμε, κάποιον που πάει με πολλές γυναίκες, ξέρω. Είναι συμπεριφορά αυτό. Πρέπει να δεις τι υπάρχει από πίσω, γιατί το κάνει. Πώς του βγαίνει, σε ποια ιδιοσυγκρασία κολλάει, αυτό σε ποιο μοιάσμα κολλάει. Έχεις ένα φαινόμενο που βλέπεις έναν έφηβο που αγωνίζεται πολύ συχνά. Σκέφτεσαι, το λέγω πόδο, σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Πας από εκεί προς τα πίσω. Πας από τη συμπεριφορά, την τελική, έχεις πάρει εξ περμάτως. Είναι συμπεριφορά. Πας στο γιατί συμβαίνει αυτό. Και αναλύσαμε όλο αυτό για το λόγο πόδι. Για τη Βαλερία, δεν έχετε κάτι να μας πει. Για το σεξουαλικό. Στο συντροφικό θα πάω και θα δώσω μεγάλη έμφαση στη Βαλεριάνα, γιατί δεν είναι τόσο στο σεξουαλικό το θέμα της. Εντάξει. Γι' αυτό πάω στο συντροφικό. Πάμε στο συντροφικό. Τέρμα το σεξ τώρα. Πάμε στο συντροφικό. Λοιπόν, συντροφικά. Πού έχουμε τα περισσότερα προβλήματα στη συντροφική σχέση. Ας το δούμε λίγο το θέμα. Ποια άτομα είναι κυριαρχικά στη συντροφική σχέση. Για πείτε μου. Τα συμφιλητικά κυρίως. Λάχεσης. Βαλεριάνα. Πλάτινα. Τα ρέντουλα λιγότερο. Αρσένικου. Εντάξει. Δεν έχει να κάνει τόσο. Ναι, στο συντροφικό, ναι, όχι στο σεξουαλικό. Σωστό. Αρσένικου. Όταν ένα άτομο είναι κυριαρχικό γενικότερα, θα είναι πόσο μάλλον στον συντροφικό τομέα που είναι τομέα άμεσου ενδιαφέροντος. Είναι ο άνθρωπος που ζεις μαζί. Είναι ο άμεσος σου άνθρωπος. Το άμεσο. Πού θα το κάνεις, στον σύντροφό σου και στο παιδί σου. Ή στον υφιστάμενό σου στη δουλειά. Για πείτε μου υποχωρητικά άτομα. Να ρωτήσω κάτι σε μόνο. Και ο Ιωσκιάνος μπορεί να θεωρεί. Ποια αυτό. Από στα άτομα από τα πάνω. Την άποψη ότι ζηλεύει πολύ και μπορεί να κυριαρχεί. Δεν είναι κυριαρχικός, είναι ανασφαλής ουσιαστικά. Ότι, γιατί το να πάει η σύντροφός του με άλλον είναι ότι τον γελάσανε, τον συνωμοτήσανε. Τον κοροϊδέψανε, κάναν κάτι πίσω από την πλάτη του. Είναι αυτή η αίσθηση. Υποχωρητικά άτομα. Τζελσέμιου, Θούγια, Λαϊκοπόντιου, Σούλφου, Σολικό, Νάτρου Μουριάτικου, Καλκάρια, καρμόνικα, πουλσαρδίλα, σίλικα, όλα τα ψωρικά ουσιαστικά και κάποια άλλα. Μην είμαστε απόλυτοι. Μπορεί να έχεις μια λάχιση και όμως να είναι από κάτω στη σχέση για κάποιους λόγους. Ή να έχεις ένα λαϊκό πόντιο και να είναι από πάνω και καταπιεστικό στη σχέση λόγω συνθήκων.
Εντάξει. Λέμε τώρα τη γενική τάση. Ποιος να έχει το πάνω χέρι στη συντροφική σχέση. Διάκουω. Γυναίκες. Άλλο. Ε. Κανείς. Τι κάνεις. Γίνεται αυτό. Τι κάνεις. Η ζωή λέει να πάρουμε αυτή την αποφάση. Ποιος έχει το πάνω χέρι. Ανάλογα το δομέα. Γιατί ανάλογα. Γιατί σε κάτι μπορεί να είναι καλός ο ένας. Γιατί αν σε ζευγάρι. Διαβασμένη σε προσέξτε να μην. Πρέπει να μάθετε να σκέφτεστε με τον ολιστικό τρόπο σκέψης. Δεν είναι θεωρητικό. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο να προσεγγίσουμε το φυσιολογικό. Δεν είναι απόλυτο, γιατί αυτός που το χειρίζεται ο καθένας από εμάς έχει τα προβλήματά του. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε το εργαλείο. Είναι ένα καλό μπουφέ. Αλλά πρέπει να είσαι και καλός κρύβος. Είναι σωστό αυτό που λέει η Μαρία. Δηλαδή, κατά τη γνώμη. Δηλαδή, ο νόμος της ιεραρχίας δεν είναι ο νόμος της εξουσίας. Εμείς τον μπερδεύουμε σαν άνθρωποι, γιατί έχουμε μάθει ότι η ιεραρχία σημαίνει εξουσία. Και έτσι γίνεται. Σου λέει ιεραρχία στην Εκκλησία και εννοούν ότι ο επίσκοπος καθαρίζει τον παπά και τον διώκει και τον κάνει ό,τι θέλει. Η ιεραρχία στο στρατό σημαίνει ότι είναι αξιωματικός, σου κάνει καψόνι και σου κάνει ό,τι θέλει. Η ιεραρχία στο δημόσιο ή στις επιχειρήσεις είναι εγώ είμαι ο προϊστάμενος, άντε και αυτό. Και πάει λέγοντας. Η ιεραρχία στην οικογένεια είναι δεν ξέρεις είσαι παιδί, εγώ είμαι ο γονιός, α, θα κάνεις ό,τι λέω γιατί είσαι μικρός και δεν ξέρεις. Έτσι έχουμε μάθει. Άρα και στη συντροφική σχέση η τάση είναι οι γυναίκες να λένε οι γυναίκες το πάνω και γιατί τους αχρόνους μας καταπιέζεται εσείς οι άντρες και μας κάνετε ό,τι θέλετε και τώρα είναι η εποχή μας και οι άντρες να λένε όχι αυτό είναι το σωστό, ο άντρας είναι πιο έξυπνος, πιο αυτός κλπ. Στην πράξη όμως στη φύση η ιεραρχία σημαίνει ποιος είναι πιο πάνω, όχι με την έννοια της εξουσίας, αλλά με την έννοια των ικανοτήτων και ποιος είναι πιο κάτω με την έννοια του ότι υστερώ σε αυτόν τον τομέα. Και μάλιστα στη φύση και μάλιστα στην, αν θέλετε, ουσιαστική γνώση της φύσης, τα πάνω υπηρετούν τα κάτω. Γιατί όταν η φύση σου δίνει περισσότερες δυνατότητες, σου δίνει και περισσότερες ευθύνες και υποχρεώσεις. Έτσι πάει. Αν δούμε το σωστό μοντέλο στην οικογένεια, έχεις σαν γονιός περισσότερες ικανότητες, αρχικά τουλάχιστον και συνήθως τουλάχιστον από τα παιδιά, και άρα έχεις περισσότερες ευθύνες. Ο ίδιος ο νόμος ο ανθρώπινος το αναγνωρίζει αυτό. Σου λέει: όπου έκανε κάτι το παιδί σου, εσύ φταίει. Γιατί δεν το μάθεις σωστά, γιατί δεν το φρόντιζε, γιατί δεν το κάνεις. Αυτή είναι η έννοια της υπηρεσίας. Και αν δούμε τα πράγματα κι αλλιώς, ο δημιουργός δεν είναι αυτός που εξουσιάζει τα δημιουργήματα, είναι αυτός που φροντίζει. Και αν τα πάρουμε ιεραρχικά, αυτό συμβαίνει και με τους αγγέλους, αν πιστέψουμε ότι υπάρχουν άγγελοι που υπηρετούν τους ανθρώπους κλπ. Και οι άνθρωποι με τη σειρά τους θα πρέπει να φροντίζουν να υπηρετούν τις κατώτερες τάξεις, τα ζώα, τα φυτά κλπ. Όμως τα έχουμε κάνει ανάποδα στην ανθρώπινη κατάσταση. Άρα, αν δούμε και το ζευγάρι και την οικογένεια με φυσικό τρόπο, με ολιστικό τρόπο, σαφώς αυτός που έχει την περισσότερη δυνατότητα, ικανότητα, καλύτερη θέση σε έναν τομέα, έχει και την περισσότερη ευθύνη να φροντίσει για το σύνολο σε αυτόν τον τομέα. Αν η γυναίκα είναι καλύτερη στα μαθηματικά και στο κομμάτι των οικονομικών, αυτή πρέπει να έχει το ταμείο. Και δεν πρέπει να πω ότι επειδή είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω, τέλος πάντων, εγώ θα εξουσιάζω τα λεφτά. Αν εγώ είμαι καλύτερος, ξέρω εγώ, σε έναν άλλο τομέα, εγώ πρέπει να φροντίσω. Και το ίδιο ισχύει και με τα παιδιά. Αν σαν γονιός η κόρη μου ήταν καλύτερα στο πλήκη-πλήκη εκεί με το κινητό, αυτή μου μαθαίνει πώς με το κινητό, πρώτα αυτή με το κινητό, μετά εγώ. Έτσι, τι θα της έλεγα, ότι δεν ξέρεις, εγώ θα σου πω. Αυτό που έχω πει, είναι η ρώτηση. Και μέχρι σήμερα τη ρωτάω σε κάποιο πράγμα στο κομπιούτερ. Από αυτήν έμαθα τι είναι το self.
Άρα λοιπόν, το φυσιολογικό είναι στη συντροφική σχέση και στην οικογένεια να αποδεχόμαστε, η σοφία είναι να αποδέχεσαι ότι ο άλλος σε έναν τομέα είναι καλύτερος από σένα και άρα μπορεί να ωφεληθείς από αυτό. Αν αύριο αλλάξει η κατάσταση και εσύ είσαι ο καλύτερος, αλλάξει η κυριαρχία. Δεν είναι τα ράσα που κάνουν τον παπά. Ο παπάς κάνει τα ράσα. Έτσι. Πάμε λοιπόν στη συντροφική σχέση. Δεν τίθεται θέμα πάνω και κάτω. Αλλά αυτό είναι η ωραία θεωρία, η μια ιδανική κοινωνία. Στην πράξη τα πράγματα δυστυχώς πολλές φορές λειτουργούν αλλιώς. Λειτουργούν με τον νόμο του ισχυρού. Εγώ έχω το πάνω χέρι στα οικονομικά, θα σκάσεις, θα κολυμπάς και σε όλα τα υπόλοιπα. Εγώ έχω το πάνω χέρι κοινωνικά, γιατί είμαι ξέρω καθηγητής, τάδε και εσύ είσαι αγράμματη, σκάσει και κολύμπω. Και πάει λέγοντα. Εγώ είμαι ο πιο καταφερτζής και ο πιο συμφιλητικός και ο πιο αυτός, θα σε κάνω ό,τι θέλω. Αλλά αυτό δεν είναι σχέση. Είναι σχέση χωρίς το σύνδιο. Έτσι. Επομένως, στην πράξη έχουμε κυριαρχικές ιδιοσυγκρασίες και υποχωρητικές ιδιοσυγκρασίες και συνήθως ή θα ταιριάξουν μεταξύ τους, σε εισαγωγικά θα ταιριάξουν και όλα θα βασανίζει τον άλλο, ή μπορεί να είναι τρεις δυο κυριαρχικές που να σκοτώνονται μεταξύ τους. Οι δυο υποχωρητικές που να βαριέται ο ένας τον άλλον ή που να τα βρίσκουν. Αλλά να είναι μια πιο έτσι κατάσταση κατά τον κύριο. Γι' αυτό μπορεί να είναι δύο μεντορίνου που να λένε εμείς σκλαβωνόμαστε, σκοτωνόμαστε, αλλά μετά πάμε στην ταβέρνα, πάμε στο κρεβάτι και είμαστε μια χαρά. Και τα βρίσκουμε έτσι. Επομένως, στη συντροφική σχέση ο καθένας βγάζει την ιδιοσυγκρασία του και δημιουργούνται διάφοροι συνδυασμοί. Αυτό που λοιπόν μας ενδιαφέρει όταν έρχεται ένα ζευγάρι, όταν έχετε ένα άτομο και εμείς μιλάει για τη συντροφική του σχέση, είναι να μπορέσουν να καταλάβουμε από το είδος της σχέσης ποιες ιδιοσυγκρασίες αφορά. Συνήθεις συνδυασμοί από την κλινική πράξη, προβληματικοί συνδυασμοί, είναι λαϊκοπόδημα σχέση. Γυναίκα Βαλεριάνα. Βλέπουμε μια Βαλεριάνα η οποία, όπως θυμάστε, οι συνθήκες που τη δημιουργούν είναι η έλλειψη του σωστού ανδρικού προτύπου, η κυριαρχία της μάνας, η αντίδραση προς τον πατέρα ή και προς τους γονείς και τους δύο αν είναι κυριαρχική και να αντιδρά, και δημιουργεί ένα αντιδραστικό άτομο το οποίο έχει την τάση να μην δέχεται το αρσενικό ή να το απορρίπτει ή να τέλος πάντων να το φοβάται. Και έτσι από μα άμυνα να γίνεται επιθετική. Αν σηκώσει χέρι πάνω, τελείωσε η σχέση. Και αν πράγματι σηκώσει χέρι πάνω τη ο άντρα, δεν το συγχωράει ποτέ. Γιατί, ποιο είναι το βασικό τη χαρακτηριστικό του έσεντς, δεν μπορεί να νιώθει από κάτω. Ή αν πάει ο άντρα τη με άλλη γυναίκα, και α μην πάει ολοκληρωμένα, νιώθει ότι είναι από κάτω. Ότι η άλλη γυναίκα την κοροϊδεύει, ότι την έχει πιάσει κορόιδο. Ότι είναι από κάτω πλέον. Και δεν μπορεί να το δεχτεί και χαλάει σχέση από κάτω. Και πολύ πολλές φορές να το παίζει αντισυμβατική και μοντέρνα ότι δεν έχει πρόβλημα και ξέρω και τα λοιπά, αλλά να μαγεί. Κάει. Ανισορροπία έντονα. Γι' αυτό είπαμε κάποιες φορές ότι μπορεί να δεις. Εάν χωρεί, αν πει, είναι μαζί, αλεπορούν. Κάποια στιγμή ο άντρας λαϊκοπόδιου λέει, χωρίζουν και σηκώνεται και φεύγει. Δεν υπάρχει χειρότερη άσχημη θέση για την Βαλεριάνα, γιατί νιώθει ότι αυτός την έδιωξε. Και θα το μάθει η κοινωνία αυτό. Και γι' αυτό μπορεί να ή να πάει να προλάβει και να πει σε όλους ότι
αυτός έφταιγε, ήταν σαν τράπης, ήταν ανίκανος, το σεξ, ήταν ξέρω εγώ οτιδήποτε κτλ. Αδιάφορος πατέρας κλπ. Και έτσι να σωθεί, να μην νιώθει από κάτω, ή μπορεί να πάνε τον παρακαλά να τα φτιάξουνε, διότι θα αλλάξει, χωρίς να το πιστεύει, και μετά να προσπαθήσει να ξανακυριαρχήσει. Αν δεν τα καταφέρει, μπορεί να, να τα φτιάξει και μετά να πει σε δύο χρόνια. Οπότε δεν νιώθει από κάτω. Ή μπορεί να πάει να του κάνει και αυτή η λαβιά, με τον φίλο του ή με κάποιον άλλον, για να τον πληρώσει το ίδιο νόμισμα για να γίνει από πάνω. Αυτά είναι τα δράματα, τα συντροφικά. Μπορεί να δούμε και άλλους τέτοιους συνδυασμούς. Ένας άλλος έτσι περιβόητος συνδυασμός είναι με τον Ρήνο άντρας, να τον μουριάζει την γυναίκα. Ευαίσθητη, εσωστρεφής, συνεπής κλπ. 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 Προδοτική. Αυτός είναι πιο λυκός, την καταφέρνει, πάει στο κρεβάτι και μετά την πληγώνει ερωτική απογοήτευση. Αρσένικου με ελάχιστη. Νουξβόνικα με ελάχιστη. Πιο παλιά τα βλέπαμε αυτά. Παλαιό πρότυπο οικογένειας, η γυναίκα ήταν η γυναίκα νοικοκυρά, αυτός ήταν ο στήλος του σπιτιού, ο άντρας με τα λεφτά, με τη δουλειά κτλ. Αυτός ήταν καταπιεστικός. Αυτή ήταν η μανούλα με την έννοια του ότι ελισσόταν και είχε πολλές φορές το πάνω χέρι με πλάγιο τρόπο και κανόνιζε αυτά που ήθελε. Ή το έπαιζε το θύμα, οι καταπιεσμένοι, οι ταλαιπωρημένοι, που αυτός ο σατράπης άντρας, έτσι, αυτό και παλιότερα διότι. Τώρα πρέπει να δούμε άλλους συνδυασμούς. Μπορεί να δούμε όμως τη λάχεση, η οποία είναι μοντέρνα, καταξιωμένη στη δουλειά της με αυτοπεποίθηση και δεν θέλει και πολλά του νοικοκυριού, και να έχει έναν υποχωρητικό άντρα, ο οποίος να έχει να μην έχει το πάνω χέρι στην οικογένεια και να καθορίζει αυτή τα πάντα. Χιλιάδες συνδυασμοί. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι είναι από το γεγονός, από τη συμπεριφορά, να πάμε στο συναίσθημα, στη σκέψη, στην πρόθεση. Και τότε βγάζουμε την ιδιοσυγκρασία. Πάμε στην οικογένεια. Σχέση γονιών-παιδιών. Και πάλι θα δούμε τις κυριαρχικές ιδιοσυγκρασίες. Να πούμε άλλη μια σχέση. Αν έχεις λαϊκοπότη μάντρα και έχεις μια γυναίκα η οποία αυτός είναι μορφωμένος, καταξιωμένος κλπ. Και αυτή είναι αμόρφωτη, ξέρω εγώ κλπ. Κοινωνικά έτσι, ότι είναι πιο κάτω. Μπορεί και αν αυτό είναι ξέρω εγώ ένας σαραντάρης γιατρός και πήγε και πατέρα μια 25 καλονή τέλος πάντων, αλλά χωρίς πολλά προσόντα άλλο, έχει το πάνω χέρι στην αυτή. Και μπορεί να είναι λίγο σαν τράπη στο σπίτι, εκεί που τον παίρνει. Όμως πολύ συχνά και πολύ γρήγορα αλλάζει η κατάσταση. Στην οικογένεια. Έχουμε μιλήσει και δεν θα ξαναπώ τα χαρακτηριστικά λάχησης μάνα. Έτσι, πώς λειτουργεί στο σπίτι σε σχέση με τα παιδιά. Αντίστοιχα μπορεί να δούμε την νουξ βόμικα, τον νουξ βόμικα πατέρα ή μάνα, που θέλει την τάξη, την οργάνωση, να γίνονται όλα αυτό, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Και υπάρχει μια σχετική σκληρότητα. Δεν υπάρχει τόσο συνέστημα. Το ίδιο με το αρσένικο και χειρότερο. Μπορεί να έχουμε ένα μεντορίνο μου γονιό, ο οποίος είναι ανώριμος συνήθως. Δηλαδή, μου αρέσει ένα γονιό που μπορεί να είναι, αυτό το βλέπουμε σε κάτι εναλλακτικούς έτσι, μεντορίνο μου γονιούς, που κάνουν οικογένεια, τους τυχαίνει ένα παιδί, που μπορεί να μην το θέλει κιόλας, και ποτέ δεν οριμάζουν να αναλάβουν τον ρόλο τους σαν πατέρας. Το παίζουν ή τα φορτώνουν όλα στη γυναίκα,
Ή αν είναι αγόρι, το παίζουν φίλοι με το αγόρι και να πάνε στην μπάλα να κάνουν αυτό και δεν τους νοιάζει όμως ουσιαστικά. Δηλαδή πρώτα βάζουν τον εαυτό τους και τη διασκέδασή τους και σε δεύτερο χρόνο έρχεται το παιδί. Έβλεπα μια ταινία χθες, μια ταινία στο σινεμά, όπου ήταν ένας ξερόλας οικολόγος, υποτίθεται μελισσοκόμος, ο οποίος ζούσε με τη γυναίκα του και με τέσσερα κορίτσια και ήταν χήμα στην, ξέρω εγώ, τα θαύματα λέγεται. Λέει τα θαύματα, λέγεται η ταινία, ιταλική. Και ήταν ξεσχήμα στην εξοχή. Και ήταν αγρίκος, βάρβαρος, ξέρεις και με τα παιδιά και ειδικά με τα κορίτσια. Και ήταν αλόρυγος τελείως, δεν τον έγιαζε, εντάξει, όταν είσαι μικρό κοριτσάκι, ας πούμε, εντάξει, μέσα στην εξοχή και στη λάσπος και τα λοιπά και στην Λαγόμενος, δεν σε νοιάζει. Αλλά η κόρη του που μεγάλωνε και έμπαινε στην εφηβεία και ήθελε να ζει στην πόλη και να έχει άλλες εμπειρίες τέλος πάντων, δεν μπορούσε να την καταλάβει. Και τους έλεγε, ξέρω εγώ, γιατί ήθελε να είναι όλοι εκεί και να πραγματοποιούν το δικό του όνειρο. Τέτοια άτομα συνήθως γίνονται αρσένοι. Ή μπορεί να είναι, άμα είναι πολύ δικτατορικά. Ή με το ρήμα να είναι πολύ χήμα στο κύμα. Όπως είπαμε για τη συντροφική σχέση, ποιος θα έχει το πάνω χέρι κτλ. Ας πούμε λίγο και για το θέμα οικογένεια. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα του Κίπλινγκ. Χοντρικά θα σου πει το θυμάμαι τώρα και λέει το παιδί σου δεν είναι παιδί σου. Είναι ο καρπός της αγάπης στη ζωή για τη ζωή. Είσαι το τόξο και αυτό είναι το βέλος και εσύ πρέπει να το στείλεις όσο να το προετοιμάσεις, να το τεντώσεις εσύ για να πάει όσο γίνεται πιο μακριά. Εσύ φιλοξενείς αυτή την ατομική ψυχή ουσιαστικά. Σου δόθηκε η υποχρέωση αλλά και η χαρά να μάθεις από αυτή τη σχέση. Και ο στόχος σου θα πρέπει να είναι ο στόχος όπως όλων των γονιών στο ζωικό βασίλειο και πολύ περισσότερο. Ποιο είναι ο στόχος των γονιών στο ζωικό βασίλειο, στο ανώτερο ζωικό, να γίνουν τα παιδιά τους όσο γίνουν πιο γρήγορα ανεξάρτητα. Αυτό το πράγμα το έχετε δει στην ανθρωπίνη κοινωνία, δεν νομίζω εύκολα. Πολύ περισσότερο που στα ζώα. Τα ζώα είναι πολύ πιο γρήγορα να εξαρτηθούν. Γεννιέται το πουλάρι και του στέκεται στα πόδια του από τα πρώτα λεπτά. Για να περπατήσει το ανθρωπάκι θέλει ένα χρόνο. Ενηλικιώνεται ένα ζώο μέσα σε 6 μήνες, ένα χρόνο. 2 χρόνια το πολύ. Εμείς σε 18 χρόνια. Και αν. Είναι σεξουαλικά ικανό το ζώο πολύ γρήγορα. Το ανθρώπινο παιδί πιο αργά. Και δυστυχώς η τάση είναι να θεωρούμε τα παιδιά μας δικά μας ότι εγώ σε γέννησα, εγώ σε έφερα στη ζωή. Τι λέτε, εσύ το έφερε στη ζωή. Και άρα εγώ σου πρόσφερα, άρα εσύ θα κάνεις και θα πραγματοποιήσεις τα δικά μου όνειρα, τις δικές μου ιδέες. Από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά λάθη. Έτσι. Ή πρέπει να καλύψεις τις δικές μου ανασφάλειες. Και όλα αυτά πολλές φορές υπό το πρόσχημα του ότι σου έδωσα και γι' αυτό δικαιούμαι. Ή σου δίνω και γι' αυτό δικαιούμαι. Πάμε από το ένα άκρο όλα για το παιδί, έτσι, μέχρι το άλλο άκρο αχαΐρευτε αυτό εκείνο το ένα το άλλο. Έτσι δημιουργούνται τα προβλήματα. Μας αυτό που μας ενδιαφέρει να ξέρουμε τι είναι το φυσιολογικό και να ξέρουμε τι παθολογικές συμπεριφορές έχουν οι διάφορες ιδιοσυγκρασίες. Πιστεύω ότι αν κανείς έχει ειλικρινή διάθεση, μαθαίνει από το παιδί.
Εγώ τουλάχιστον έχω μάθει πάρα πολλά από τα τρία παιδιά που μεγάλωσα. Έτσι. Τα δύο παιδιά από τον πρώτο γράμμα τη πρώην συζύγου και την κόρη που ακόμα τη μεγαλώνει. Έχω μάθει πάρα πολλά. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι όλες οι θεωρίες σπάνε τα μούτρα τους στην πραγματικότητα. Γιατί ξεκίνησε και εγώ παλιά φωτοδυτικά ότι έχω αυτά τα όνειρα, ξέρω εγώ, για την πόλη μου, για τον αυτό κτλ. Και προσπαθούσα να κάνω το καλύτερο δυνατό να το βρίσκω και είδα ότι δεν είχε αυτή τη διάθεση ή αυτή τη. Δεν στέλνει. Και είπα, σταμάτα. Δες τι θέλει το παιδί σου, τι θέλεις εσύ για το παιδί σου. Εντάξει. Και το παιδί δεν θέλει ψυχολόγους. Θέλει γονιούς. Σήμερα η τάση είναι να πάμε στον ψυχολόγο που θα τα λύσει όλα. Να πάμε στον ομοιοπαθητικό, να πάμε στον ειδικό. Το παιδί θέλει γονιούς. Δεν θέλει ούτε ψυχολόγους, ούτε εκπαιδευτικούς, ούτε παπάδες, ούτε πνευματικούς, οτιδήποτε άλλο. Θέλει εσένα. Αυτά σε γενικές γραμμές κάνουν επεκτάσεις. Χρήσιμες είναι για αυτές. Φτάνει, αν θέλετε, προσωπικές μου απόψεις, μην το πάρετε ότι είναι ομοιοπαθητικές απόψεις. Έτσι. Ομοιοπαθητικές απόψεις είναι πώς λειτουργεί η κάθε διασυνδεσία στους τομείς αυτούς. Μπορεί μια διασυνδεσία να έχει λίγο απ' όλα. Ήταν και λίγο έτσι. Ένα άτομο μπορεί να έχει λίγο απ' όλα. Μια ιδιοσυγκρασία δεν έχει λίγο απ' όλα. Έχει αυτά που έχει και τη χαρακτηρίζουν. Μην μπερδεύουμε το άτομο με την ιδιοσυγκρασία. Βαλεριάνα είναι μόνο γυναίκες. Ναι, τουλάχιστον αυτό έχω ταυτοποιήσει εγώ. Μπορεί να υπάρχουν και Βαλεριάνοι, απλά δεν τους έχω ταυτοποιήσει. Αυτή είναι η μουσική από το Karate Kid, από το νούμερο 2. Λοιπόν, ερωτήσεις, απορίες συγκεκριμένες για τα θέματα που συζητήσαμε. Πολύ βάρητη η ατμόσφαιρα. Περισυλλογία. Γιατί τόσο βάρητη, σκέφτεται καθένα στα δικά του και που βρίσκεται. Σε αυτές τώρα τις μαγωγικές, κατά κάποιο τρόπο, οι μαγωγικοί συνδυασμοί, ναι. Σε αυτές τις καταστάσεις επεμβαίνουμε ή το αφήνουμε έτσι και... Τι εννοείς επεμβαίνουμε? Δηλαδή λέμε, ας πούμε, ότι είναι αυτή η κατάσταση, δυστυχώς αυτό, αυτός είναι ένα υποπόλοιμο, αυτή η μαγεριά, δεν αλλάζει το πράγμα. Τι εννοείς λέμε στους ασθενείς? Στους ασθενείς, ναι. Απόψεις. Να λέμε ή να μην λέμε. Εντάξει, δεν μπορεί και να μην λέμε. Σκεφτόμαστε εμείς όσους θεράπουμε. Εμείς σκεφτόμαστε να δώσουμε φάρμακα. Η πρώτη μας και ουσιαστική δουλειά είναι να δώσουμε φάρμακα. Σωστό φάρμακο. Από εκεί και πέρα, όταν δώσουμε το σωστό φάρμακο, ενεργειακά ξεμπλοκάρεται το άτομο και αρχίζουν και υποχωρούν οι ακρότητες οι ιδιοσυγκρασιακές. Και μπορεί να τα βρουν και μεταξύ τους. Να κάνουν και ιδιοθεραπεία ακόμα κάτι. Έχει γίνει, ας πούμε, αυτό, έτσι, να είναι πάρα δύο... Πολλές φορές. Ένας συνδυασμός από ένα τέτοιο, ναι, πάρα πολλές φορές. Το αν θα μιλήσεις από εκεί και πέρα, έχει να κάνει, όχι μόνο με τον ρόλο του γιατρού, με τον ρόλο του γιατρού γενικότερα. Δεν είναι ο ρόλος του γιατρού να επιβάλλει τις απόψεις του περιφυσιολογικού στους ασθενείς του. Δεν είναι ούτε ο ρόλος του να πείσει τον ασθενή για την ορθότητα της δικής του άποψης, του τρόπου ζωής του. Εάν του ζητηθεί πρώτος όρος, πραγματικά του ζητηθεί, όχι το. Η γνώμη του, εάν του ζητηθεί πραγματικά και δεύτερος και πάρα πολύ σημαντικός, αν μπορεί να ακούσει ο ασθενής και τρίτος όρος, αν μπορεί να το δώσει με σωστό τρόπο, στη σωστή δοσολογία και στο σωστό χρόνο κάνω. Αλλιώς θα πας τα μούτρα σου. Θα τη μπορεί να λύσει περισσότερα προβλήματα ή ο ασθενής να διακόψει την
Μου έχει έρθει πάρα πολλές φορές εδώ να πω, χωρίστε να ησυχάσουμε τέλος πάντων, και εσείς και εγώ, δεν το είπα. Δεν μπορώ να το. Είχα ένα ζευγάρι μα 20 χρόνια, 20 χρόνια φαγούρα σκοτωμό. Μα εδώ το είχα. Λέω, σκάσε, σκάσε για δε. Είναι δικό τους, τελικά χωρίς. Τι ίδιος υγρασίες ήταν. Λαϊκοπόδιο, Αρτζέντο Μνήτρικου, ο άντρας και Βαλεριάννα η γυναίκα. Ναι. Αν αποφάσεις το λαϊκοπόδιο, κύριε πολύ βασικό χαρακτηριστικό και υποχρεωτικό, δεν έπαιρνε την απόφαση. Και στο πλέξιμο που τρώγαν τις σάρκες του έβγαλε και ο σκίαμος, έβγαλε ξέρω περιστασιακά, έβγαλε στραμμόνο, έβγαλε διάφορα. Και αυτοί έβγαλε διάφορα επίσης. Αλλά τρώγαν τις σάρκες. Μία ταρέντουλα που έχει υπερβολική διάθεση για σεξ, μπορεί να την έχει με, συνήθως με διαφορετικούς συντρόφους ή με το συγκεκριμένο και εδώ στο εκεί. Και με διαφορετικούς. Έχει ένα νοσηκωτικό ή και με διαφορετικούς, σαφώς. Να έχεις πολύ όρεξη για φαγητό, δεν μπορείς να το δούμε όλα σου, δεν θα τα φας και κάτι άλλο. Για να πάω κάποια ερωτική κουβέντα, εσύ δεν θα το πω. Η ταρέντουλα. Δεν πολύ πάθει. Δεν πολύ πάθει. Θα πάθει περιστασιακά και θα τις περάσει γρήγορα. Μπορεί να είναι και έντονο και θα τις περάσει γρήγορα συνήθως. Λόγω του ψυχοτικού μοιάσματος. Θα είναι έντονο. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να δει ότι δεν θα πάθει. Μην ξεχνάτε ότι τα μύδια γενικώς μας περνάνε πρότυπα. Ερωτική αποβοήθεια. Έχετε δει κανένα σύριαλ ελληνικό που να μην έχει δύο-τρεις ερωτικές απογοητεύσεις σε κάθε επεισόδιο. Δύο-τρεις απιστίες και λοιπά και λοιπά. Αυτοί που χωρίσαν δεν μπορούσαν να τα βρουν να πέτυχε θεραπεία. Δεν πέτυχε η θεραπεία. Γιατί ο σκοπός της θεραπείας δεν είναι τα δουλειά. Όπως ένας ψυχολόγος όταν κάνει ψυχοθεραπεία σε ένα ζευγάρι δεν απέτυχε αν χωρίσουν. Μπορεί να είναι το καλύτερο να γιατί δεν πιστεύω. Να το συζητήσω. Πιστεύω ότι αν οι άνθρωποι συναντηθούν και τα βρούν να μην στην αρχή και όλα πρέπει να βρεθούν. Δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπο είναι φλερητό, γιατί πιστεύω ότι είναι αέναο. Ότι μέσα μα πρέπει το άπειρο, το σύμπαν. Πιστεύω ότι αν είμαστε δύο σύμπαντα που συναντήθηκαν, δεν εξαντλείται αυτό το συμπαντικό για μένα. Εσύ επομένως θεωρείς ότι όταν δύο άτομα βρεθούν ότι είναι δοσμένο συμπαντικά κάτι. Όχι, πιστεύω ότι είναι μια πιστική αντίληψη. Δηλαδή ότι μέσα μας υπάρχει το άπειρο. Ναι. Ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος. Πιστεύω στο μακρόκοσμο και μικρόκοσμο είναι ένας μικρόκοσμος άπειρος. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν εξαντλείται και μπορείς πάντα να βλέπεις μια σχέση. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει όλες τις δραστηριότητες μπορεί να βγάζει συνέχεια δύο συνδρασίες και να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο να προχωράει και να εξελίσσεται. Σύμφωνα. Μπορεί. Και πιστεύω ότι αυτοί, μάλλον, αν μου λένε, αν αυτή η θεραπεία μπορούσε να ξέρω, όσο δεν θα το διέξω και να συνεχίσουμε. Ωραία. Είμαι μια άποψη σήμερα. Ακούω άποψη, να το συζητήσουμε λίγο στο χρόνο μας. Είναι ενδιαφέρον να χρησιμοποιούμε την οπιστική σκέψη. Αλλιώς, αντί να κάτσουμε να κάνουμε μεταξύ του και δηλαδή μια κουβέντα, εγώ είπα αυτό, εσύ εκείνο, και κάνουμε πολιτική συζήτηση και παράθυρα, και λέμε, όχι, αυτό είναι το σωστό για εκείνα, α, παράθυρα, δεν ξέρω, δεν βγάζουμε πουθενά. Είναι μια ευκαιρία, ένα θέμα να κάνουμε συζήτηση προσπαθώντας να εφαρμόσουμε τους νόμους, αν θέλετε, και να έχουμε μια πιο ολιστική σκέψη. Ακούω απόψεις. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να συμβεί όταν δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Γιατί όταν απλά επειδή τώρα υπάρχει αυξημένο εγωισμό, ατομικότητα κτλ., ψιλοβαριέσαι, ψιλο έτσι, ψιλο από εδώ, και το ένα σου ξενίζει, το άλλο σου βρωμάει με τα χρόνια. Πραγματικά, αν κάνει μια προσπάθεια, μπορεί να διαρκέσει η σχέση. Και φυσικά, εφόσον αυτό είναι αμοιβαίο. Δηλαδή, υπάρχει αγάπη και αμοιβαία και προσπάθεια. Όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη σχέση, μεγάλε επιθέσει και δεν υπάρχει διάσταση και φύρωση. Αλλά αυτό που λέει η Μαρία είναι ότι καλό θα ήταν ναι. Και θα μπορούσε, αλλά στην πράξη πολλές φορές δεν συμβαίνει και άλλα σπάει ο καθένας στον δρόμο. Εντάξει, άλλη άποψη. Εγώ το θέλω πολύ πιο πίσω.
Καταρχάς, κανένα ένας από εμάς είναι μια ατομική ψυχή ξεχωριστή. Όλοι μαζί, τέλος πάντων, δική μου θεώρηση, είμαστε μέρος του όλου. Οπότε, αυτή η δέσμευση έτσι με το ότι βρεθήκαμε και πρέπει να είμαστε για πάντα μαζί, δεν μπορώ να χωρέσει τη δική μου θεώρηση. Δεν είμαστε δύο που βρεθήκαμε, είμαστε ο καθένας είναι μια ατομική ψυχή. Οπότε, ξεκινάμε αυτή τη βάση, με αυτή τη θεώρηση. Άρα, οποιοδήποτε δέσμευση αναγκαστική γυμνή δεν μπορεί να μην στη λογική, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Άλλη άποψη. Μπορούμε, ας πούμε, να είμαστε μαζί όσο είμαστε σε όσο οι σχέσεις είναι σε μια ισορροπία. Όταν ανισορροπήσει και ανισορροπήσει, ανισορροπήσει δεν είναι η σχέση, τι την άποψη έχει. Ναι. Κατά την άποψή μου, το να λέμε ότι είμαστε δύο άνθρωποι που συναντηθήκαμε και τώρα συνάντησα έναν, μετά θα μπορούσαμε να συναντήσει κάποιον άλλον, θα μπορούσαμε να συναντήσει έναν τρίτο. Δηλαδή, αν ήταν έτσι, θα ήταν προτεθειμένοι μόνο μετά αυτόν τον πρώτο που βρήκαμε. Και μετά, αν τύχε να φύγει από τη ζωή μας αυτός ο άνθρωπος, πιθανώς τώρα δεν θα ρετευόμασταν άλλο, γιατί θα έπρεπε αυτά τα σύμπαντα να έχουν ταιριάξει και λοιπά και λοιπά. Οπότε, ξύπνω και λέω δεν συμφωνώ. Τώρα, όσο είναι τα υπόλοιπα για την ανισορροπία και τέτοια που λένε ότι να είμαστε καλά μέχρι την ανισορροπία, όσο είμαστε. Ας φαντήσουμε αυτοί που θέλουμε να είμαστε καλά όσο είμαστε μέχρι την ανισορροπία, να μην έχουμε κάνει και κανένα παιδί. Γιατί άμα ξέρετε ένα παιδί στον κόσμο, θεωρώ ότι μετά είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για να πεις ότι χωρίζουμε, κάνουμε δείγματα. Θα πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένοι οι γονείς για να μπορέσουν να σώσουμε λίγο τι τα άσωστα μετά. Έχει μνημόνια τότε. Γιατί είναι πιο δύσκολο, όπως και να το κάνουμε, όταν είναι χωρισμένοι οι γονείς, να μεγαλώσουν ένα παιδί σωστά. Ναι, εγώ να διαφωνήσω και σε αυτό. Να διαφωνήσω και σε αυτό. Διαφωνήσω και εγώ και σε αυτό. Ναι, γιατί εξαρτάται πολλές φορές από το τι είναι καλύτερο για το παιδί. Πολλές φορές είναι πολύ χειρότερα να μην χωρίζεις, να έχεις ένα γάμο και το παιδί να βιώνει καταστάσεις βίας, να βιώνει καταστάσεις μόνιμου αλλιώς παραμονού, αυτό που έλεγε ο Γιάννης να βρει σάκης του άλλου. Εκεί κάνεις πολύ μεγαλύτερο κακό στο παιδί σου. Οπότε εκεί το πιο υγιές είναι να χωρίζεις. Γι' αυτό αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι πάντα θα πρέπει να υπάρχει. Να τα βλέπουμε και από τις δύο απόψεις, να τα βλέπουμε σφαιρικά και να βλέπουμε και την ψυχική μας υγεία. Κατά πόσο δηλαδή μέσα σε μία σχέση μπορεί να υπάρχει ψυχική ισορροπία και από τις δύο μεριές. Αν είναι να το παλέψεις, θα πρέπει να είναι αμοιβαίο. Δηλαδή θα πρέπει και ο άλλος που να υπάρχει συνέστημα και θα πρέπει να θέλει και ο άλλος να σώσει το γάμο, τη σχέση. Αλλιώς δεν έχει καμία αξία. Σε όλη μας τη ζωή, τον εαυτό μας εξελίσσουμε. Για τον εαυτό μας θεραπεύουμε σε όλη μας αυτή τη ζωή. Εγώ λέω ότι δεν είναι μόνο η ομοιοπαθητική, η θεραπεία της ομοιοπαθητικής θεραπεία για τον εαυτό μας. Για το να τον ανελίξουμε, να τον ανεβάσουμε. Δεν είναι και άλλες θεραπείες. Δεν φτάνει μόνο η ομοιοπαθητική δηλαδή. Διάβαζε τη φιλοσοφική, η φιλοσοφική. Πιστεύω όμω ότι ο χωρισμό είναι πάντα και λύση. Δηλαδή, με τον χωρισμό δεν σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα. Δεν ξαναφέρει το χωρισμό. Δεν ξαναφέρει τη σχέση με τον χωρισμό. Δηλαδή, στο θέμα με την οικογένεια, με ένα παιδί, το σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Εσύ δεν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μα. Οπότε αλλάζει. Επιτρέπεστε μου να σας από πριν πήγε την παρεμήνη. Ναι, ναι, ναι. Μυρίζουμε αυτά την πίστα. Ναι, ναι, πες. Και στο θέμα παιδιού. Το κάθε παιδί είναι επίσης μια άλλη αντιμετώπιση. Τι σημαίνει αυτό. Τέλος πάντων, δεν είναι η προσωπική άποψη. Από διάφορα πράγματα που έχω διαβάσει, έχω δει, έχω κρίνει. Κάθε παιδί είναι θα έρθει για να πάρει συγκεκριμένα μαθήματα και για να δώσει συγκεκριμένα. Έτσι, γιατί είναι τελείως πιο ολιστική η δική μου φιλοσοφική προσέγγιση. Έρχεται για να πάρει το ίδιο μαθήματα, έρχεται για να δώσει μαθήματα στους γονείς, έρχεται σε ένα πλαίσιο ώστε να εξελιχθούν όλοι. Και όχι μόνο, και οι λοιποί συγγενείς και οι άνθρωποι που θα συναντηθούν στη ζωή. Άρα, το αν θα μεγαλώσει με ένα παπάκι μου μια μαμά, αν θα μεγαλώσει μόνο με μια μαμά, αν θα μεγαλώσει με τον παππού μου και η γιαγιά, αν θα μεγαλώσει σε ένα ίδρυμα. Αυτό δεν έχει να κάνει. Είναι μια ψυχή που έχει έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να βιώσει, να πάρει μαθήματα και να δώσει μαθήματα. Όπως και όλοι μας. Γιατί όλοι μας είναι μέρος του όλου. Άρα, να σας κόψω λίγο. Παρότι σας έκανα έκκληση να μην πει
εννοείται προσωπικές απόψεις, αλλά να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε με ολιστική σκέψη. Μόνο ο Γιάννης άρχισε να κάνει αυτό το πράγμα. Προσέξτε, και στην ομοιοπαθητική είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να ξεκινούμε από το τι είναι φυσικό. Όταν μιλήσαμε για τον άνθρωπο και για τη συμπεριφορά του, μιλήσαμε πρώτα για τα επίπεδά του και για τον τρόπο κατασκευής του και λειτουργίας του για να βγάλουμε άκρη. Κάτι παρόμοιο πρέπει να κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση. Δεν θα σας δώσω μας σημαίνει τροφή, απλώς πρέπει να πάρουμε υπόψη κάποια δεδομένα. Εγώ θα ξεκινήσω και θα πω ότι τι είναι ο ένας σύντροφος και τι είναι ο άλλος. Για μένα, δηλαδή έτσι, όπως νομίζω ότι στην πράξη είναι ατομικές ψυχές. Δηλαδή, αν το δούμε, έχεις στην σχέση γονιού-παιδιού, έχεις μια καθορισμένη κατάσταση από πριν. Εντάξει. Στη συντροφική σχέση δεν έχεις μια καθορισμένη κατάσταση από πριν. Εντάξει, μην το τραβήξουμε παραπάνω. Αλλά έχεις δύο ανθρώπους που έχει αυτός την πορεία αυτή και αυτός έχει την πορεία αυτή. Εντάξει. Μάλλον. Εκεί. Συναντηθήκαν. Εντάξει. Μπορεί η πορεία τους να είναι αυτή. Μπορεί η πορεία τους να είναι αυτή. Μπορεί η πορεία τους να είναι αυτή. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες. Αν είναι αυτή η πορεία τους, καταλαβαίνετε τι θα γίνει συνήθως. Μπορεί όμως να στρίψουν και οι δύο έτσι και να πάνε παράλληλα. Και όσο ό,τι γεγονότα και να περάσουν, θα ξεστρατίζουν λίγο να τα βρίσκουν για να προχωράνε. Και ενώ ξεκινήσαν έτσι τελείως ατέριαστοι με συνοικές του αυτό αντισμενή συνθήκη, να πάνε παράλληλα. Και να είναι λειτουργικοί. Στο επίπεδό της. Μπορεί να ξεκινήσαν έτσι να σκοτωθούμε. Έχει διάφορους πιθανούς συνδυασμούς. Άρα το πρώτο που πρέπει να δεχτούμε είναι ότι στη ζωή μπορεί να συμβούν διάφοροι συνδυασμοί. Μας έχουν πείσει τα μίντια και πολλές φορές οι θρησκείες ως ο Θεός συνέδωξε άνθρωπος μη χωριζέται. Ή οι Ανατολικοί θα πούνε είναι το κάρμα σου που βρεθήκατε και από εδώ και πέρα πρέπει να είστε μαζί μέχρι να πεθάνετε. Για μένα η ίδια η ζωή δείχνει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αν η θρησκεία ευλογούσε τον γάμο και έπιανε αυτή η ευλογία, δεν θα είχαμε κανένα διαζύγιο. Ήταν έτσι. Και θα είχαμε και ευτυχισμένους. Η πράξη είναι το αντίθετο. Μακάρι να ήταν έτσι. Όλα τα ιδανικά σε ποιήση, λογοτεχνία, κινηματογράφο είναι ο κεραυνοβόλος έρωτας. Από μικρή ερωτευτήκαμε και ακολουθούν το παράδειγμα παιδιά μέχρι τα βαθιά υγρατιά που θα πάνε καλαπρατσέτα τα γερόντια και τι ωραία εικόνα γεράσαμε μαζί, πεθάναμε μαζί. Εντάξει, ωραίο το Σύρια. Ωραία η εικόνα, εξειδανικευμένη, πούντι. Μακάρι. Εγώ δεν το αποκλείω, ούτε το αρνούμε. Προσέξτε, δεν το αρνούν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα βρίσκουν και λειτουργούν έτσι. Με υγειά τους, με χαρά τους και μπράβο τους. Αλλά όχι να το ιδανικοποιήσουμε αυτό και να προσπαθήσουμε να το επιβάλλουμε σε όλους. Γιατί? Διότι κατά τη γνώμη μου η επίγεια ζωή είναι ένα σχολείο. Όπου έρχεσαι να πάρεις τα μαθήματά σου. Και έρχεσαι γιατί είσαι μετεξεταστέρος. Έμεινες πίσω στο μαθήμα. Και καλείσαι να δώσεις ξανά και ξανά εξετάσεις μέχρι να περάσεις. Για να φύγεις και να πάρεις το πτυχίο σου, τέλος πάντων, να φύγεις. Μπορεί να το πάρεις τώρα, να μην το πάρεις, ξέρω όπως θέλετε.